Μαζί μας σήμερα είναι ο Βαγγέλης Κατερινάκος. Οι νεότεροι τον γνωρίζετε γιατί είναι γέννημα Θρέμα, έχετε παίξει παρέα στις γειτονιές του Ναπλίου. Οι μεγαλύτεροι γιατί είναι επαγγελματίας διακεκριμένος, διάδοχος ενός σημαντικού ονόματος που έχει προσφέρει και αυτός με τη σειρά του στην πόλη του Πέτρου του Κατερινάκου. Εδώ και λίγους μήνες είναι πρόεδρος στη Δημοτική Κοινότητα του Ναπλίου. Κατεβαίνει υποψήφιος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Μάκαρη και έχει άποψη για ό,τι κάνει. Εκπροσωπεί τη νέα γενιά αυτοδιοικητικών και γι' αυτό σκέφτηκα ότι αξίζει να το γνωρίσετε καλύτερα. Κύριε Κατερινάκο, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Κατερινάκο, πρόσφατα, πριν 2-3 μήνες, πότε έγινε, αναλάβατε πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναπλίου με σχεδόν ομόφωνη απόφαση των συναδέλφων σας, οι οποίοι υπερψήφισαν την εκλογή σας. Έτσι ακριβώς. Σε αυτούς τους μήνες που λειτουργήσατε σαν πρόεδρος, είχατε τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής? Κοιτάξτε να δείτε, όταν ανέλαβα τη θέση του πρόεδρου, την πρώτη δήλωση που ανέφερα, που έκανα, ανέφερα ότι θέλω συνεργασία με όλο τον κόσμο, με όλους τους δημοτές, με όλους τους συνδυασμούς, ανεξαρτήτως που ανήκει ο καθένας, δεν με πειράζει. Τη συνεργασία αυτή την είχα, αλλά δεν είχα τη συνεργασία του Δημάρχου. Σε κάτι που χρειάστηκα, και το... Για προσωπικά για σας? Όχι, καθαρά για το Δήμο, καθαρά για την πόλη μας. Σε κάτι που χρειάστηκε, τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι θα τον αναλάβει ο ίδιος. Και ενημέρωση δεν είχα καθόλου. Σας παρέκαμψε δηλαδή. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όσες φορές και να ενοχλούσα, τίποτα πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. Πήρατε αποφάσεις σε αυτό το διάστημα για την πόλη? Πήραμε αποφάσεις που, από ό,τι γνωρίζω, οι αποφάσεις έχουν πάρθει και στην τεχνική υπηρεσία, αλλά δεν έχουν γίνει πράξη. Δηλαδή, εσείς, από ό,τι κατάλαβα, αν κατάλαβα καλά, σαν Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, εντοπίσατε προβλήματα, κάνατε προτάσεις, πήρατε αποφάσεις. Ακριβώς. Ζητήσατε την υλοποίηση. Ακριβώς, αλλά δεν έχουμε δει υλοποίηση καθόλου. Και δεν βρήκατε ανταπόκριση. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί γίνεται αυτό? Πιστεύω ότι ένα σκεπτικό που έχω, ότι επειδή δεν είμαι με την δικιά του παράταξη, δεν είμαι πρόεδρος του Δημάρχου και είμαι με την αντιπολίτευση. Πιστεύω ένας λόγος είναι αυτός. Μου δώσατε μια ωραία πάσα να σας κάνω μια ερώτηση άλλου είδους. Στις εκλογές 8 Οκτωβρίου έχετε επιλέξει να κατεβείτε με το συνδυασμό Νέα Εποχή του Κωνσταντίνου Μάκαρη. Εδώ και καιρό. Και μάλιστα είσαστε πολύ δραστήριος σαν υποψήφιος σύμβουλος. Σας βλέπω τρέχετε παντού. Ακριβώς. Γιατί επιλέξατε το Μάκαρη και δεν επιλέξατε κάποιον άλλον? 5 υποψήφιους δημάρχους έχουμε. Ο κύριος Μάκαρης μου εκφράζει έναν άνθρωπο που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον τόπο μας, στον Δήμο μας. Όπως το έχει αποδείξει και πριν να γίνει δήμαρχος, με πράγματα στην πόλη του Ναυπλίου που έπρεπε αυτά να απασχολούν τον δήμαρχο και το κράτος μας, αλλά απασχολήσαν τον κύριο Μάκαρη, σε αστυνομία, νοσοκομεία και ό,τι άλλο δεν μπορώ να θυμηθώ με κάποια άλλα πράγματα. Είναι πάρα πολλά. Μου λέτε λοιπόν ότι τον επιλέξατε γιατί είναι άνθρωπος που ξέρει να δίνει λύσεις και να φέρνει αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Διοίκηση ξέρει να κάνει ανθρώπων. Ξέρει. Ξέρει να ασκεί η διοίκηση. Μας το έχει αποδείξει αυτό τον καιρό που με το συνδυασμό μας κτλ. Και βλέπω ότι έχει μέλλον για την πόλη μας. Μάλιστα. Δεν θέλω να κουράζουμε ούτε εσάς ούτε τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν μέσα από τους πρωταγωνιστές TV. Είσαστε νέος άνθρωπος. Είσαστε οικογενειάρχης. Έτσι ακριβώς.
είσαστε επιχειρηματίας με δύσκολη δουλειά που απαιτεί την προσωπική σας παρουσία. Έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Το, την υδρώνετε τη φανέλα δηλαδή. Mm. Έχετε και ανάγκη από ξεκούραση. Πώς ένας άνθρωπος που είναι τόσο φορτωμένος με τη ζωή αποφασίζει να αφιερώσει χρόνο στην αυτοδιοίκηση? Όταν αγαπάς την πόλη σου, όταν είσαι κινημένος στον άθλιο, είσαι πονάς για αυτόν τον τόπο, κοιτάς να ασχοληθείς για το καλύτερο και του πολίτη, του δημότη, του κάθε του τουρίστα που φάρει να δει μια πόλη φιλική προς αυτόν, ναι. Και χρειαζόμαστε να κάνουμε πράγματα για την πόλη. Μ' αρέσει να ασχοληθώ με την πόλη μου, να δω πράγματα, προβλήματα. Και αν θα το πω κάπως αλλιώς, και καλό είναι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τα κοινά, με την πόλη, με το Δήμο μας. Γιατί όσο ασχολούμαστε περισσότεροι, τόσο καλύτερο είναι για όλους μας, θα δούμε έναν άθλιο διαφορετικό από ό,τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θα σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Εάν δεν είχατε ενταχθεί στο Μάκαρι, μετά από αυτά που βγήκαν στον αέρα από τις διαμάχες μεταξύ του κυρίου Κοστούρου και του κυρίου Ορφανού, με τα βουντού και τα απορρίμματα και όλες αυτές τις ανοησίες που τόσο πολύ δυσφήμισαν τον Άπλιο, εσείς θα ζητούσατε ή θα μπορούσατε να είσαστε υποψήφιοι σε ένα τέτοιο συνδυάσμα? Όχι. Γιατί? Να σας πω την αλήθεια, ότι αυτό το πραγματάκι, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, και εγώ σαν πρόεδρος κινώντας Ναυπλίου, ντρέπομαι. Δεν με εκφράζει. Αυτό, δηλαδή, και ένα παιδί μικρό να το βάλει, θα το κάνει ποτέ του. Δεν με εκφράζουν τα πράγματα. Εγώ θέλω ο άρχοντας της πόλης να είναι άρχοντας, να υπηρετεί τον κόσμο, το δημότη, προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ελπίζω ότι και τον άλλο μήνα που θα είναι οι περιορισμοί οι εκλογικοί, θα είσαστε πάλι κοντά μας να μιλήσουμε έστω για μια φορά ακόμα με συγκεκριμένα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλοι τηλεθεατές, μου αρέσει πάντα να χρησιμοποιώ τον όρο αυτόν τον τηλεοπτικό, είναι και θέμα συνήθειας. Σε αυτές τις εκλογές παίρνουν μέρος 5 συνδυασμοί. Εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις ο καθένας και σε κάθε συνδυασμό παίρνουν μέρος περίπου 200 υποψήφοι που με τη σειρά τους εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις. Αν θέλετε την πρότασή μου και η Σταυροδοσία το επιτρέπει, επιλέξτε να κάνετε ένα συνδυασμό, ένα σταυρό σε έναν έμπειρο και ένα σταυρό σε έναν νέο. Γεια σας.